Αριστοτρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023. Θα μιλήσουμε για τις εκτελεστικές δεξιότητες. Είναι πολλές φορές δεν τους δίνουμε τόσο πολύ σημασία, αλλά είναι πολύ σημαντικές και είναι νομίζω το υπόβαθρο για όλα τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν στη μετέπειτα ακαδημαϊκή ζωή των παιδιών μας. Όταν λέμε εκτελεστικές δεξιότητες, εννοούμε σίγουρα τη μνήμη εργασίας, δηλαδή την ικανότητα του παιδιού να συγκρατεί πληροφορίες σε ικανοποιητικό επίπεδο, την ικανότητα του να συγκρατεί τον εαυτό του, να έχει αυτοσυγκράτηση, που σχετίζεται και με τα θέματα που κάνουμε συνήθως και με τον εκφοβισμό και με τη βία και γενικότερα, την ικανότητα του να ελέγχει τα συναισθήματα του, τα οποία αυτά αναπτύσσονται και κάνουν την εμφάνισή τους έκδηλα από τους 6 πρώτους μήνες ζωής έως τον πρώτο χρόνο ζωής. Τα συναισθήματα. Η αυτοσυγκράτηση, η εργαζόμενη μνήμη και ο συναισθηματικός έλεγχος. Και ενώ μέχρι το τέλος της εφηβείας τα παιδιά θα πρέπει αυτά που θα πούμε τώρα να είναι σε θέση να τα λειτουργούν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Μετά η διατήρηση της προσοχής, επίσης σημαντική. Πλέον ζούμε στην εποχή που τα περισσότερα παιδιά έχουν θέματα ελλειμματικής προσοχής, είτε εμπίπτουν στο σύνδρομο του ΔΕΠΗ, είτε εμπίπτουν σε θέματα που έχουν να κάνουν με το ότι η προσοχή του συνεχώς είναι προβληματική λόγω των πάρα πολλών ερεθισμάτων που δέχονται από τα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία κάνουν πολλές φορές και κατάχρηση. Το να μπορούν να ξεκινούν δραστηριότητες, το να μπορούν να βάζουν προτεραιότητες στη ζωή τους, να είναι οργανωτικοί, να διαχειρίζονται το χρόνο τους, να είναι στοχοπροσιλωμένοι, να προσαρμόζονται και να γνωρίζουν τι γνωρίζουν. Όλα αυτά, με δύο λέξεις, ονομάζονται εκτελεστικές δεξιότητες και είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορούν τα παιδιά να λαμβάνουν αποφάσεις, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τα δεδομένα. Και επειδή έχουμε μπει πολλάκις ότι οι προμετωπιαίοι φλοί που βοηθούν στην ανάληψη κάποιας απόφασης και γενικότερα είναι ο τρόπος που μας βοηθούν να λαμβάνουμε αποφάσεις για τη ζωή μας, που να είναι ορθολογιστικές, μεγαλώνουν μέχρι και οριμάζουν μέχρι και τα 26 μας έτη. Δείχνουν ωστόσο τα σημάδια, αν ένα παιδί έχει κάποιο θέμα, θα διαφανεί από τη βρεφική και την παιδική του ηλικία. Δηλαδή αυτές τις δεξιότητες πρέπει να τις δώσουμε σημασία και να τις παρακολουθούμε. Υπάρχουν μάλιστα ειδικά ερωτηματολόγια τα οποία μπορούμε ανά ηλικία να παρακολουθούμε αν τα παιδιά μας έχουν έτσι καλή επίδοση σε αυτές τις δεξιότητες, προτού εμφανιστούν προβλήματα τα οποία θα μας σορυβήσουν και ίσως να είναι και αργά να δράσουμε. Να πούμε ότι ιδιαίτερα στην περίοδο της εφηβείας που γίνονται πάρα πολλές αλλαγές και η ανάπτυξη του εγκεφάλου είναι απρόβλεπτη, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε ότι σκεφτείτε ότι ένα βρέφος, ο εγκέφαλος του ζυγίζει 350 γραμμάρια, ενώ ενός εφήβου 1350 γραμμάρια. Άρα πόσα πολλά πράγματα συντελούνται σε αυτά τα χρόνια που περνούν και πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά μας να μπορούν να έχουν έτσι καλή επίδοση σε αυτές τις εκτελεστικές δεξιότητες ανάλογα με την ηλικία τους, προκειμένου να έχουν και καλύτερη επίδοση αλλά και γενικότερα στη ζωή τους να πορευθούν όπως εκείνα επιθυμούν. Λοιπόν, θα ξαναπώ τις εκτελεστικές δεξιότητες τις οποίες έχεις ήδη αναφέρει. Είπες ότι είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξει το παιδί το δεύτερο εξάμηνο της ζωής του 6-12 μηνών την αυτοσυγκράτηση, την μνήμη εργασίας, των συναισθηματικών έλεγχων και τη διατήρηση προσοχής. Αυτά πώς μπορεί ένας γονιός να τα επιτύχει? Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλές δραστηριότητες. Υπάρχουν και στα βιβλία μου, το παίζοντας με το παιδί μέσα μας, και το τεύχος 1 και το τεύχος 2. Θα τα βάλω τα βιβλία σου, το link στην περιγραφή του βίντεο. Έχουν μέσα ασκήσεις και για παιδιά. Για όλα αυτά που λέω σε εδώ. Σε όλες τις ηλικίες. Ναι, ναι, ναι. Και μετά λες ότι
σε μεγαλύτερες ηλικίες έρχεται κίνηση δραστηριότητας. Ναι. Σχεδιασμός, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, οργανωτικότητα, διαχείριση χρόνου, στόχοπροσήλωση, προσαρμοστικότητα αυτό. Ναι. Και μεταγνώση, αυτό που μας είπες, να ξέρω, δηλαδή μετά που θα μάθει κάτι το παιδί, να μπορεί να βάλει σε λόγια και να πει σήμερα που έκανα τα μαθήματα μου έμαθα αυτόν και αυτόν. Να έχει επίγνωση της γνώσης που έχει δεχθεί. Άρα περισσότερο από το τι βαθμό θα φέρει στο διαγώνισμα το παιδί μας ή σε ποια φροντιστήρια θα στείλουμε το παιδί μας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλα κριτήρια μπορεί κάποιος να έχει. Όταν έχουμε βρέφος πρέπει να παρατηρούμε αν το βρέφος μας μπορεί να συγκρατεί τα συναισθήματα του, να ελέγχει τα συναισθήματα του, να μπορεί να όταν του πει σταμάτα να σταματά, να μπορεί να διατηρεί την προσοχή του. Αν σε αυτήν την ηλικία από 6 μέχρι 12 μηνών δούμε ζητήματα στο θέμα αυτοσυγκράτησης μνήμης, δηλαδή διάσπασης προσοχής και έλεγχου των συναισθημάτων, τότε πολύ καλά κάνουμε να συμβουλευτούμε παιδοψυχολόγων. Ούτως ή άλλως πρέπει τα παιδιά μας να έχουν παιδοψυχολόγων και επίσης αν παραστεί ανάγκη και παιδοψυχίατρο. Ναι. Η πρόληψη είναι πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε θεραπεία αν έρχεται να γίνει, όπως μας είπες, σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ακριβώς. Γιατί, συγγνώμη που τα ξαναλέω, προσπαθώ να σου αποδείξω ότι έχω μεταγνώσει. Λοιπόν, όταν ήδη φτάσει το παιδί σε μια ηλικία στην εφηβεία, στα 13, στα 14, που ακόμη χτίζονται οι πρόσθετοι με το πιέλοβι και ακόμη εξελίσσεται το εγκέφαλος, δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει ρε, περιμένω να τελειώσει η ανάπτυξη του εγκεφάλου εντελώς και μετά να ανησυχήσω. Όχι. Αν δεν έχει εκτελεστικές δεξιότητες. Όλες αυτές οι εκτελεστικές δεξιότητες χτίζονται από την βρεφική, νηπιακή, παιδική ηλικία, πρώτη σχολική ηλικία και ο τρόπος με τον οποίο χτίζονται παίζει πολύ βασικό ρόλο στο πώς δομείται ο εγκέφαλος. Ακριβώς. Δηλαδή, ένα παιδί στο οποίο φροντίζουμε να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες και βάζουμε ιδιαίτερη προσπάθεια στη διαπαιδαγώγησή μας ώστε να του διδάξουμε αυτές τις δεξιότητες και να το βοηθήσουμε να τις αναπτύξει, θα το κάνουμε το παιδί μας και πιο έξυπνο. Ακριβώς. Χτίζουμε πάνω στα δυνατά σημεία του παιδιού μας, γιατί φαίνονται ποια είναι τα δυνατά σημεία του παιδιού, ενώ που έχει έφεση περισσότερη, γιατί σε αυτά συμβάλλουν και η βιολογική προδιάθεση. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί έχει έφεση προς τη μουσική, του δίνουμε την ευχέρεια, του δίνουμε τον χώρο, του δίνουμε τα μέσα, ώστε να εξερευνήσει τον κόσμο της μουσικής. Αν έχει έφεση προς τη ζωγραφική, πάλι. Του δίνουμε τα υλικά, το στέλνουμε να παρακολουθήσει μαθήματα που έχουν σχέση με τις τέχνες ή ακόμη και το art therapy, η θεραπεία, η εικαστική θεραπεία που η Αριστονίκη είναι και εικαστική ψυχοθεραπεύτρια και είναι και επόπτρια εικαστικό ψυχοθεραπευτών. Του δίνουμε το χώρο για να πάει. Ξέρεις, η Κυριακή, βλέπεις το Instagram? Ναι, τα βλέπω. Ναι. Έχει ίστρο. Έχει ίστρο, ναι. Η Κυριακή πήγαινε από έκτη δημοτικού. Πήγαινε 7 χρόνια στη σχολή καλών τεχνών. Προτίμησε τη δικηγορία, την νομική. Τώρα όμως η ίδια λέει ότι είναι η ψυχοθεραπεία της η ζωγραφική. Το διαμέρισμα της είναι γεμάτο με πίνακες. Και στο Instagram, όσο με ακολουθείτε, θα δείτε ότι μοιράζομαι συχνά τα βιντεάκια που ανεβάζει στη σελίδα της Sante Delarte. Το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, αν θέλετε να δείτε, είναι ωραία τα βιντεάκια της. Ανεβάζει βιντεάκια στα οποία βιντεοσκοπεί τη δημιουργία ενός πίνακα. Και η ίδια λέει ότι η ζωή της όλη είναι το να πάει σπίτι της να ζωγραφίσει. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή κάποιος να γίνει ζωγράφος ή να γίνει χορευτής ή να γίνει μουσικός έναν παιδί, αλλά ειδικά οι τέχνες βοηθούν πάρα πολύ στην ανάπτυξη των εκτελεστικών δεξιών. Πάρα πολύ. Επίσης η γυμναστική, η φυσική άσκηση. Έναν παιδί και να συμμετέχει, για παράδειγμα, σε μια ομάδα μπάσκετ. Για να μπορέσεις να είσαι μέλος μιας ομάδας, αναπτύσσεις τέτοιες εκτελεστικές δεξιότητες. Ή μια ομάδα ποδοσφαίρου, ή κάποιος μπορεί να παίζει τένις για να συντονίζεσαι, ή να παίζει επιτραπέζιο πικ-πονγκ και ένα σωρό άλλα αθλήματα, κολύμβηση επίσης. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να φορτώνουμε τα παιδιά με φροντιστήρια
ιδιαίτερα μαθήματα που έχουν να κάνουν με την απόκτηση περισσότερων γνώσεων τόσο πολύ, όσο να τα βοηθήσουμε το κάθε παιδί ανάλογα με την κλίση του να ακολουθήσει εκείνον τον τομέα. Σαν εμένα ο Λάζαρος έκανε ποδόσφαιρο τα ίδια χρόνια που η Κυριακή έκανε καλές τέχνες και τον βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα και τώρα η δουλειά που κάνει δεν έχει σχέση με αυτά που σπούδασε τα πρώτα. Ξέρεις ότι κάνει πει ο Λάζαρος τώρα. Και ασχολείται με άλλον τομέα, εντελώς άλλον τομέα, με τον τομέα της οικονομίας, αλλά όλα όσα είχε κάνει στο πάθος του που είναι το ποδόσφαιρο, τον βοηθούν να είναι καλύτερο σε αυτό που κάνει τώρα. Σημαντικό να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι θέλουμε να μεγαλώσουμε έναν παιδί, το οποίο να το βοηθήσουμε να αναπτύξει όσο γίνεται τον εγκέφαλο του. Και αυτή η βοήθεια θα δοθεί από νωρίς. Έτσι πρέπει και είναι πολύ σημαντική να το γνωρίζουμε. Σε κάθε στάδιο του παιδιού αναμένουμε κάποιες δεξιότητες να μπορεί να τις κάνει. Οπότε αν δείτε ότι το παιδί σας, ή ακόμα και να θέλετε να δείτε εάν το παιδί σας συνάδει με την ηλικία αγάπη του. Αγάπη μου, πρέπει κάθε οικογένεια που έχει παιδιά να έχει τον παιδοψυχολόγο της, τελεία. Θα πρέπει να πηγαίνει τουλάχιστον για να κάνει το παιδί μια αναξιολόγηση. Μια φορά το χρόνο, για μια να δούμε ότι όλα είναι, ναι, ότι όλα είναι ok. Μην περιμένουμε να έχουμε πρόβλημα για να πάμε να το δούμε. Ή να μας στείλουν από το σχολείο μια επιστολή ότι το παιδί σας χρειάζεται να το δει επιτροπή από το Υπουργείο για να το αξιολογήσει, αν χρειάζεται ειδική εκπαίδευση ή οτιδήποτε. Από μόνοι μας. Φυσικά θεωρώ ότι περισσότεροι γονείς έχουν αυτή την εγρήγορση και την προσοχή για τα παιδιά. Δηλαδή, ναι, έχουν. Ναι. Πλέον αρκετοί γονείς έχουν εγρήγορση, αλλά καλούμε γενικότερα όλους τους γονείς να είναι σε εγρήγορση και να προλαμβάνουν την κατάσταση, δηλαδή να βλέπουν το παιδί τους, να πάω να δω ρε παιδί μου πώς είναι, έχει την αυτοεκτίμηση του το παιδί μου, πιστεύει στον εαυτό του, έχει κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να το βοηθήσουμε. Εσύ Αριστονίκη, επειδή ξέρω ότι δουλεύεις και online μέσω Skype, Viber κλπ, μπορεί ένας γονιός που βρίσκεται στην Ελλάδα να επικοινωνήσει μαζί σου και μέσω διαδικτυακής συνεδρίας να κάνετε τούτα τις αξιολογήσεις? Φυσικά γίνεται, φυσικά γίνεται. Να βάλω το email σου στην περιγραφή του βίντεο και θα βάλω επίσης και τα βιβλία σου που βρίσκονται. Μπορεί να τα αγοράσει κάποιος από τα ability.gr, το οποίο μπορεί ή να τα αγοράσει σε ηλεκτρονική μορφή και να τα χτυπώνει από τον υπολογιστή του τα φύλλα εργασίας για να κάνουν με τα παιδιά τις ασκήσεις ή να τα παραγγείλει σε έντυπη μορφή. Ναι, και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οι συνάδελφοι μπορούν να τα προμηθευτούν και να τα κάνουν. Και έχουν μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά και αναμένουμε την αγγλική έκδοση. Ωραία. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το email της Αριστονίκης, τα links. Το άλλο μου με ρωτάει ο κόσμος είναι αυτές οι ομάδες που κάνεις με παιδιά και εφήβους, τις κάνεις και online ή μόνο διαζώσεις? Δεν έχουμε κάνει συστάσει κάποια ομάδα online, αλλά αν υπάρξουν ενδιαφέρον, αν έχει ενδιαφέρον ο κόσμος, μπορεί να γίνει στο μέλλον. Ναι, γιατί με ρωτούν από Ελλάδα, ναι, λέει στην περιοχή μας που ξέρω, στην τάδε πόλη, δεν υπάρχει. Okay. Το email της Αριστονίκης στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Εμένα πώς τις βλέπεις τις εκτελεστικές μου δεξιότητες? Είσαι μια χαρά. Στη λήψη αποφάσεων έχω λίγο θέμα. Γιατί πολύ συχνά παίρνω παλαβές αποφάσεις. Έχω πάρει στο παρελθόν πολλές παλαβές αποφάσεις. Ρε μου την κόρη. Ω, Παναγία μου. Και σένα, και σένα, και σένα. Εμένα να με κάνει έτσι η Τζόπλη λέω της Γιούρη και καταλάβει. Ο Γιούρη ποιος είναι? Αυτός που έχει ο Αλέξης. Α, Γιούρη τον λένε. Ναι. Λάκη, θα πας στο Γιούρη. Θα πας στο Γιούρη. Μόλις Γιούρη τον αγαπάει το Λάκη. Μόλις της πεις Γιούρη πάει κάθεται φρόνιμη. Είσαι ένας αγριόσκυλος. Τώρα που σε βλέπει ο κόσμος έτσι θα νομίζει πως είσαι αγριόσκυλος. Αλλά αυτό γίνεται μόνο όταν η μαμά αγκαλιάζει άλλο κόσμο. Και όχι σε ένα μαζί. Η δική σου λήψη αποφάσεων δεν είναι και πολύ καλή. Μόλις τώρα έχεις επιδείξει πρωτογονισμό και παρορμητικότητα. Μόλις. Τι θα κάνουμε με αυτό το σκυλί? Οι εκτελεστικές σου δεξιότητες έχουν πάει στο βρόντο. Είσαι ένας πρωτόγονος. Είσαι ένας πρωτόγονος σκύλος.